Εκεί έζησες τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα πρώτα, πήγες και σχολείο. Σχολείο, σε ένα αμερικάνικο σχολείο, όπου ο λόγος που οι γονείς μου επέλεξαν να πάνε εκεί είναι γιατί ο μπαμπάς μου είναι από τη Σουδάν. Οπότε στην ουσία είχα επαφή με τη γλώσσα εκεί και την αραβική και την ελληνική. Οπότε επελέγει αυτό το σχολείο. Στη συνέχεια ήρθε στην Κρήτη. Ναι. Στην Κρήτη ουσιαστικά μεγάλωσες. Ναι. Έτσι. Είχες όμως επαφές με το Σουδάν. Βέβαια. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για αυτή τη χώρα που για τους περισσότερους από εμάς είναι άγνωστη. Να μας δώσεις ένα κλίμα της χώρας αυτής. Επλέον το Σουδάν έχει χωριστεί σε δύο χώρες, στο βόρειο και στο νότιο Σουδάν. Εμείς είμαστε από το βόρειο Σουδάν. Είναι αραβική η κουλτούρα. Και η θρησκεία είναι ισλαμισμός κατά κύριο λόγο που ασπάζεται ο κόσμος εκεί. Είναι πολύ διαφορετικά και εγώ κάθε φορά που ταξίδευα εκεί αναρωτιόμουν έτσι από τα ξαδέρφια μου, αισθανόμουν λίγο ότι είμαι εγκλωβισμένη, ας πούμε, το θέμα του πόσο εύκολα μπορεί να εκφραστεί κάποιος, ας πούμε, δημόσια, η σχέση ανάμεσα στα φύλλα. Ακόμα και το θέμα της ένδυσης, ας πούμε, δεν μπορούσε, η μαμά μου, ας πούμε, όντας πιο μεγάλη ηλικία, δεν μπορούσε να βγει έξω φορώντας, ας πούμε, κοντομανίκι. Έτσι, ως ένδειξη και σεβασμού προς τους ανθρώπους εκεί. Υπάρχουν περιορισμοί, λοιπόν. Βεβαίως, ναι. Και εγώ, ας πούμε, αισθανόμουν, θυμάμαι τις ξαδέρφες μου όταν έρχονταν στην Ελλάδα, πίστευα έτσι ότι θα χαίρονται, ότι θα, ας πούμε, θα νιώσουν ελεύθερες, και όμως και οι ίδιες αισθάνονταν έτσι πολύ εκτεθειμένες εδώ. Δηλαδή κατάλαβα ότι δεν είναι περιορισμένες εκεί, αλλά είναι αυτός ο τρόπος που έχουν μάθει να ζουν και να οι δομές ίσως, τους έτσι. Είναι τέτοιες και ίσως νιώθουν ασφαλείς σε αυτό μέσα, σε αυτές τις συνθήκες. Όμως είχες την ευκαιρία να γνωρίσεις έναν άλλο πολιτισμό. Αυτό νομίζω ότι καθόρισε την συνέχεια της πορείας σου και την αρχή και τη συνέχεια. Και θα ήθελα να μου πεις, Μαρίνα,